Πάμε στον χώρο της αυτοδιοίκησης και θα δούμε μία σειρά από δεδομένα τα οποία ανακύπτουν και που σχετίζονται και με αυτή την κατάσταση, την ευρύτερη που συμβαίνει, μαζί με τον Δήμαρχο Μεσίνης, τον κύριο Γιώργο Αθανασόπουλο, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καλόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς, όλους τους τηλεθεατές και την ευκαιρία να ευχηθούμε χρόνια πολλά εν ώψη της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας αύριο 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Είχαμε έτσι την πρώτη προσέγγιση των θεμάτων μας, όλο αυτό που επηρεάζει η κλιματική αλλαγή και που έχουμε αρχίσει και ζούμε. Επηρεάζεται και η ίδρυυση και η άρδευση, επηρεάζονται και οι καλλιέργειες, η παραγωγική περιοχή. Και νομίζω ότι το βλέπετε το αποτύπωμα ιδιαίτερα στην περιοχή σας. Κύριε Καναλόπουλο, είναι γεγονός ότι η λειψιδρία έχει αναχθεί σε εθνικό ζήτημα. Και βλέπετε, δρομολογούνται και κάποιες κεντρικές πολιτικές αντιμετώπισης και άμεσης αντιμετώπισης, αλλά και μία βραχυχρόνιας και μέσω μακροπρόθεσμης πολιτικής αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα για να δώσουμε λύσεις τώρα, αυτή τη στιγμή, και αυτό αφορά την ίδρυυση. Και πήραμε κάποια μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη ίδρυυση όλων των τοπικών κοινοτήτων, να μην έχουμε διακοπές νερού, και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει. Όμως πρέπει να κοιτάμε και μακροπρόθεσμα. Είναι και η αγροτική παραγωγή, η οποία έχουμε την υποχρέωση να υποστηρίζουμε τους παραγωγούς μας σε ό,τι αφορά την άρδευση των καλλιεργειών. Όμως αυτή τη δεδομένη περίοδο, τη δεδομένη στιγμή, δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξουμε και να κάνουμε αποδεκτά τα αιτήματά τους. Έτσι πήραμε κάποιες αποφάσεις όπου απαγορεύεται η άρδευση καλλιεργειών από δίκτυα της ίδρυυσης. Αυτό ήταν σαφές και βλέπουμε για το μέλλον πώς θα πορευτούμε. Έχουμε πέσει ήδη βαριά πρόσωπα σε μία σειρά από ενότητες, να το σημειώσουμε αυτό. Το θέμα όμως της ίδρυυσης είναι καθοριστικό, να το πω έτσι, και σχετίζεται με τη ζωή των πολιτών. Έργα γίνονται και τι μπορεί να γίνει καλύτερα. Αυτό ακριβώς. Έχουμε σχεδιάσει από την προηγούμενη περίοδο κάποια έργα. Βέβαια, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα την επόμενη περίοδο. Πραγματικά, σε ό,τι αφορά την ίδρυυση, έχουμε τώρα σε εξέλιξη έργο αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου από τις πηγές Μπάρκα έως τη Βελίκα. Ένας εξωτερικός αγωγός αχαρτογράφητος, παλιός, με πολλές ζημιές. Κάθε χρόνο ταλαιπωρούνταν οι κάτοικοι 8 τοπικών κοινοτήτων που ιδρεύονται από το συγκεκριμένο αγωγό. Αυτό το έργο υλοποιείται. Μέσα σε 8 μήνες από σήμερα θα έχει περατωθεί και θα ανακουφιστούν οι πολίτες, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της συγκεκριμένης περιοχής. Και επί την ευκαιρία θα ήθελα να ζητήσω και συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία υπέστησαν αυτή την περίοδο, γιατί κατά την κατασκευή του έργου, της αντικατάστασης του αγωγού, δημιουργούνται κάποιες ζημιές στο παλιό δίκτυο και μέχρι να αποκατασταθεί, όντως ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα και το έργο αυτό θα τους αποζημιώσει, αφού δίνει μια οριστική λύση στο πρόβλημα. Αλλά και για την άρδευση έχουμε κάνει ενέργειες. Από τον Μάρτιο του 2021 είχε ξεκινήσει μια μελετητική προσπάθεια, η οποία περατώνεται με την χθεσινή υπογραφή με τον Περιφερειάρχη, τον Δημήτρη Πτωχό, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των τελευταίων μελετών που απαιτούνται για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να έχουμε μια πλήρη ωριμότητα του φακέλου για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής τρικόρφου. Ένα πολύ μεγάλο έργο. Πιστεύω σε 2 μήνες, τέλειο Οκτωβρίου, να είμαστε απόλυτα έτοιμοι, ώστε να ξεκινήσουμε την εξέβρεση χρηματοδοτικού εργαλείου. Έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Είμαι πολύ αισιόδοξο από τη φύση μου, αλλά και για το έργο, επειδή το έχουμε παλέψει πάρα πολύ. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό. Αφορά χωρητικότητα σε 60.000 κυβικών. Σε πρώτη φάση θα μπορέσει να αρδεύσει 1.000 στρέμματα και 15.000 δέντρα, επιτοπλίστων ελιές καλαμών και σικοκαλλιέργεια, με δυνατότητες επέκτασης του δικτύου. Ταυτόχρονα θα ανακουφίσει και το δίκτυο ίδρυυσης, γιατί κάποια κτήματα, αυτά που αναφέρονται, τώρα ποτίζονται από δίκτυο ίδρυυσης. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Πέρα ότι θα δώσει και λύσεις σε ανάγκες πυροπροστασίας όταν υπάρχει ανάγκη, και βλέπετε με τις πυρκαγιές τι γίνεται. Επομένως, η πολιτική προστασία θα έχει ένα πολύ σημαντικό όπλο στη διάθεσή της. Και επιτοπλίστων να πω ότι είναι και ένα έργο που θα δείξει πώς πρέπει άμεσα να κινηθούν οι Δήμοι. Προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι Δήμοι. Επειδή είπατε όμως για την άρδευση, βλέπουμε και το ότι ακριβώς ζημίες συμβαίνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής σε μια σειρά από καλλιέργειες. Τα σίκα, για παράδειγμα, φέτος έχουν χτυπηθεί ιδιαίτερα. Ναι, το βλέπουμε η σικοκαλλιέργεια λόγω της έλλειψης των βροχοπτώσεων. Κατά την περίοδο μετά την άνοιξη, αρχές καλοκαιριού και τώρα, έχουν υποστεί κάποια ζημιά, και ποιοτική αλλά και ποσοτική περισσότερο, θα έλεγα, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από τη συγκομιζόμενη ποσότητα.
Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί με την δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών. Όμως η παραγωγή, το θέμα για να μιλήσουμε για φέτος, έχουμε κάνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ. Θεωρώ ότι θα τύχουν κάποιες αποζημίωσεις. Το ποσοστό και όλα αυτά όμως θα εξεταστούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΑ, μόλις τελειώσει η συγκομιδή και αφού τα στοιχεία μας δείξουν το ποσοστό της ζημιάς. Πάμε να δούμε λίγο τα έργα του Δήμου Μεσσηνής. Σε αυτά τα έργα σίγουρα ξεκινάει. Συναντά κανείς στον αστικό χώρο της Μεσσήνης, στο Open Mall. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Στο Open Mall, το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, που πέρασε από πάρα πολλές φάσεις. Ήταν ένα δύσκολο έργο. Mm-hmm. Από την αρχή το καταφέραμε, το πετύχαμε βήμα-βήμα. Τώρα είμαστε στο τελευταίο υποέργο και αφορά την οδό Δημητρίου Κούτσικα, την οδό Μπούκας. Είναι η αποπεράτωση των παρεμβάσεων που γίνονται σε αυτή την οδό, αφού έχουν γίνει οι πεζοδρομήσεις, η διαπλάτηση των πεζοδρομίων και η ανακαίνισή τους, ο φωτισμός στο συγκεκριμένη οδό. Και τώρα γίνονται κάποια έργα που αφορούν τα δίκτυα της απορροής των ομβρίων, τα δίκτυα ομβρίων και το δίκτυο της σύνδρευσης στο εσωτερικό σε αυτή την οδό. Κάναμε διακοπή εργασιών λόγω του 15 Αυγούστου. 26 Αυγούστου ξεκινάει πάλι ο εργολάβος και αν δεν έχει τελειώσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου που την κάθε της εικόνα στο Πανηγύρι, θα κάνουμε άλλη μια μικρή διακοπή. Τελειώνει όμως αυτό το έργο και που στο σύνολό του είναι μια μεγάλη παρέμβαση. Έχει δώσει άλλη όψη στην πόλη της Μεσσήνης. Βέβαια, έχει γίνει μια αστική αναβάθμιση που εξυπηρετεί όλους τους πολίτες, την προσβασιμότητα και αισθητικά έχει αλλάξει η εικόνα της πόλης και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα αποζημιώσει όλους. Βιολογικό σπεταλιδίο. Ο βιολογικό σπεταλιδίο προχωράει, βέβαια, σε αυτά τα μεγάλα έργα. Η πρώτη περίοδος μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία του φυσικού αντικειμένου έχει πολλά βήματα γραφειοκρατικής φύσης περισσότερο. Την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψε η υπηρεσία κάποιες σωλήνες, ενέκρινε τις σωλήνες και πιστεύω ότι με αρχές Σεπτεμβρίου, μετά το 15 Αύγουστο, γιατί ξέρετε όλα τα εργοτάξια αυτή την περίοδο του 15 Αύγουστου έχουν τις αδειές τους, μετά το 15 Αύγουστο θα ξεκινήσει με γοργό ρυθμό το έργο αυτό. Μέσα στις προβλέψεις της δικής σας θητείας ήταν και το άνοιγμα του Δήμου της Μεσσήνης, της πόλης της Μεσσήνης προς την παραλία. Η υπόθεση πολεοδόμησης πώς πάει? Η πολεοδόμηση β' κατοικίας. Πριν μιλήσω για την πολεοδόμηση, η μελέτη της οποίας εκπονείται αυτή την περίοδο, θα πω για το πολύ μεγάλο, τη λύση που δώσαμε σε ό,τι αφορά τις χρήσεις για μια μεγάλη περιοχή, το Μάρτιο του 22 με ΦΕΚ, τον επανακαθαρισμό της Λάμδα P3 περιοχής, 7.000 στρέμματα που έξαναν τη δυνατότητα οικοδομησιμότητας. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Τώρα έχουμε επεκταθεί στην μελέτη πολεοδόμηση της β' κατοικίας. Αφορά μια περιοχή 390 στρεμμάτων ακριβώς στην απόλυξη του δρόμου που οδηγεί στην Μπούκα. Είναι μια σημαντική παρέμβαση. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Θα έχουμε κάλεσμα και των ιδιοκτητών γης σε αυτή την περιοχή ώστε να μπορέσουν να τους παρατεθεί και να τους γίνει ενημέρωση στο σχέδιο της πολεοδόμησης. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω, κύριε Κανελόπουλο, έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια, τη μελετητική προσπάθεια να βελτιωθεί ο δρόμος που διασυνδέει τη Μεσσήνη μέχρι την Μπούκα, ο υφιστάμενος. Η μελέτη αυτή θα υλοποιηθεί μέχρι τέλος το καλοκαίρι, το επόμενο καλοκαίρι πιστεύω, με διαπλάτηση του δρόμου, με πεζοδρόμιο, ποδηλατόδρομο και φωτισμό. Πιστεύω ότι είναι παρεμβάσεις αυτές που θα αλλάξουν την προοπτική της περιοχής. Η πολεοδόμηση β' κατοικίας συν τα άλλα που έχουμε κάνει για τα πολεοδομικά συγκεκριμένη περιοχή αλλά και αναβάθμιση αυτού του δρόμου είναι υποχρεωτικό να γίνει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη ενημέρωση. Καλή δύναμη να έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.